Καλησπέρα. Ανοίξανε σήμερα τα μαγαζιά. Άντε, με το καλό, εύχομαι. Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν πάλι γιατί γίνεται χαμός έξω από τον κόσμο. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι να μην κλείσουν πάλι, γιατί είδαμε λίγο ζωή. Είδαμε λίγο όπως τα παλιά, λίγο. Εντάξει, αυτή η κατάσταση με τα κούρελ δεν υπάρχουν. Να περιμένει 10 μέρες για 15, ντροπή. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα που έχουν παραγγείλει κόσμος και τα έχουν πληρώσει κιόλας μέσω χρεωστικής και όλα και να μην έχουν έρθει ακόμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Δήμος Ξηρομέρου, θέλω να ευχηθώ περαστικά στην κυρία Λαπρινή. Χαίρομαι που βρήκαμε και βοηθήσαμε τα τοπικά μπλοκ άμεσα μαζί της ο κύριος Στάικος. Άμεσα ήταν η ανταπόκριση του κόσμου. Συγχαρητήρια στον κόσμο, συγχαρητήρια στους Ξηρομερίτες. Έχουμε ψυχή, τι να λέμε. Έχουμε ψυχή. Περαστικά κυρία Λαπρινή, σας εύχομαι. Πιστεύω να με ακούσετε, τιμή μου που βοήθησα, για κάθε έναν άνθρωπο Ξηρομερίτη βοηθάμε γενικά και για όλο τον κόσμο, αλλά το λέω έτσι, προσπαθούμε να βοηθάμε το Δήμο μας πιο πολύ, γιατί εκεί είμαστε, στο Δήμο Ξηρομέρου. Δυστυχώς, έτσι είναι αλήθεια πραγματικότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, προτεραιότητα έχει ο Δήμο μας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με όποια δυνατότητα επικοινωνιακή έχουμε, να μιλάμε μέσω μικρόφωνο, να μιλάμε μέσω YouTube, να μιλάμε παντού, για να λέμε τα προβλήματα του κόσμου. Και βοήθεια μέσα. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Έτσι είναι ο Ξηρομερίτης. Πάντα. Λοιπόν, θέλω να πω ειρήνη μην. Ειρήνη μην. Δεν υπάρχει λόγο να σφαγωνόμαστε. Υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη με τον κορονοϊό που πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Τώρα να βγαίνουμε, να φωνάζουμε, να κάνουμε, να μάνουμε, να αυτό, εκείνο, τ' άλλο, να βγαίνει ο κύριος Δήμαρχος στο ράδιο, στο Αγρίνιο, Αντένα Ρέντιο, πώς το λένε, συγγνώμη, στο Αγρίνιο, στο ράδιο του Αγρινίου και να λέει να μην έχει σοβαρότητα ο κύριος πρόεδρος του τοπικής κοινότητας Βασιλόπουλου, ο κύριος Πεντρικολός. Να αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Δεν... Ο κύριος Πεντρικολός δεν είπε, γεια σου πάνω, δεν είπε τίποτα κακό. Μοιάζεται για τον τόπο του πάρα πολύ. Είναι υπόδειγμα να ξέρει το Πάνος, γιατί το Πάνο τον έχω φίλο. Ας λένε οι άλλοι κύριοι εκεί πέρα και τον Πάνο, ξέρω εγώ τι λέω. Ο Πάνος είναι υπόδειγμα Προέδρου. Τελεία και παύλα. Μην πειράζει τον Πάνο. Τελείως. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τώρα να βγαίνει ο κύριος Δήμαρχος και να προσβάλλει έτσι τον Πρόεδρο δεν είναι σωστό. Να λέμε τα πράγματα. Αντί να τον προστατεύσει, να πει καλά λόγια για όλους τους Προέδρους και όλα αυτά, γιατί ο Πάνος είναι από τα καλύτερα παιδιά του Ξηρομέρου, τρέχει για όλους, ειδικά για το χωριό του σκοτώνεται. Τα πράγματα έτσι είναι. Και η κρίνια να την αφήσουμε γενικά και από δύο πλευρές, όλοι. Και κύριε Δήμαρχε, να μιλάτε εσείς για τον εαυτό σας, όχι μην βάζετε τρίτους, τέταρτους. Δεν είναι κακό αυτό να πετάγονται και στα σχόλια τώρα στο Facebook. Δεν είναι καλό αυτό, εντάξει. Το λέμε με ωραίο τρόπο. Δεν είναι ωραίο. Ο καθένας, ναι, και ο Δήμαρχος, πιστεύω, δεν θέλει το κακό του κόσμου, την υγεία. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι... Γιατί να τσακωνόμαστε τώρα, που μέσα στη φάση αυτή έχουμε κάποια κρούσματα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλά, δεν είναι κάτι
10 κρούσματα και 10 πόσα είναι το πολύ, μετρημένα στα δάχτυλα. Εντάξει, ήρεμα, ψύχρεμα, το κακό ακόμα υπάρχει, ψυχραιμία, υπήρχε μια παγωμάρα στα σχολεία, όλο αυτό πιστεύω να τελειώνει, δηλαδή να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο. Α, και ένα άλλο, μην το ξεχάσω, και να, οι γονείς να προσέχουν τι λένε στα παιδιά γενικά, γιατί υπήρχε ένα περιστατικό που άκουσα και ακόμα γελάω. Του φύγει ένα παιδάκι η μασκούλα από τη μητούλα που λένε, γιατί λένε ο κόσμος πρέπει να βάζουν τη μάσκα, σωστό, αντιλαμβάνω. Το παιδάκι μίλαγε και του φύγει η μασκούλα, πήγε να τη βάλει και λέει ένα κοριτσάκι στα αγοράκι, αβάλτη γρήγορα γιατί θα έρθει ο εισαγγελέας. Θα καλέσω την εισαγγελέα. Εντάξει, ηρεμία και ψυχραιμία. Όχι ο άλλος. Θέλω καφέ, έχεις κορονοϊό, μην έχεις κορονοϊό και πεθάνω. Κουλάρετε, μέτρα προστασίας, κανονικά, ψυχραιμία, θα χαιρετάτε, όχι αγκάλιας και φιλιά, με το χέρι στην καρδιά να χαιρετάτε, ή με γροθιά χαιρέτισμα, όχι χεράκι, χαιρετάτε, μακριά, μιλάτε, χαμογελάτε μέσα από τη μάσκα γιατί φαίνεται το γέλιο, και μέσα από τη μάσκα χαμογελάτε γιατί χανόμαστε. Αυτό το πράγμα να μην χαιρετάτε, αυτή την παγωμάρα, αυτό σαν να... γιατί είναι χωριό, δεν είναι Αθήνα. Ξέρω τι σας λέω. Πολύ απλό είναι. Πάρα πολύ απλό είναι. Αυτό. Τώρα πιστεύω να ηρεμήσανε τα πράγματα, γιατί μια εβδομάδα τώρα ήταν σοκαριστικά κάτω. Σοκαριστικά, ειδικά στον Αστακό. Ήρεμα και ψυχραιμία. Όχι πολλά πολλά. Ψυχραιμία, να κατάμε μια στάση που πρέπει να κατάμε. Ανθρώπινη, όχι την πάρτη μας. Ανθρώπινη. Τώρα, να κατάμε μια στάση πάρα πολύ περίεργη δεν χρειάζεται. Ανθρώπινη και καλή. Μην ξεχνάτε να βλέπετε Δραγαμές στο νέο. Δραγαμές.gr. Δεν το ξεχνάτε. Πάει πάρα πολύ καλά. Ανωδικά. Πολύ ανωδικά. Πάρα πολύ ανωδικά. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλή φάση για το site, για το κανάλι μας. Βλέπετε, βάζουμε τα πάντα σχεδόν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αλήθεια. Σχεδόν όταν προλαβαίνουμε κι εμείς, βάζουμε. Ανατούμε, κάνουμε. Μην περιμένετε ότι καθόμαστε όλη μέρα. Δουλεύουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να τα βγάλουμε πέρα κι εμείς. Δεν είμαστε. Δυστυχώς, έτσι είναι αλήθεια. Δεν έχουμε τα εκατομμύρια. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Έτσι είναι. Αλλά αγάπη για τον τόπο. Αγάπη για τον τόπο μας. Τον αγαπάμε και τον τιμάμε. Για να στηρίζουμε τον τόπο μας. Αυτά από μένα λοιπόν. Σας αφήνω. Να έχετε υγεία όλοι. Και τα ξαναλέμε την άλλη Δευτέρα πάλι. Την άλλη Δευτέρα. Εδώ στο podcast. Του Ξηρομέρου και όχι μόνο. Και έρχονται κι άλλα. Και ψυχραιμία σε όλους.